Καταρχάς θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. ξέρετε ότι το ΚΚΕ είναι στο πλευρό σας, στους δυναμικούς αγώνες που δίνετε όλο αυτό το διάστημα, για τα δίκαια αιτήματά σας. Δυστυχώς, η κυβέρνηση συνεχίζει να κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό. Ούτε ένα ευρώ δεν είναι τα περιβόητα τελευταία μέτρα που ανακοίνωσε προς τον ελληνικό λαό και βεβαίως συνεχίζει να εμπέζει και τους συνταξιούχους οι οποίοι βρίσκονται τα τελευταία χρόνια σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για την επιβίωσή τους αφού είχαμε συνεχείς περικοπές συντάξεων είχαμε συνεχείς περικοπές σε άλλες παροχές ακόμα και σε φάρμακα και στην υγεία και βεβαίως είχαμε τις τελευταίες μεγάλες ανατιμήσεις που δίνουν και τη χαριστική βολή. Από αυτή την άποψη το ΚΚΕ θα σταθεί στο πλευρό σας, θα μπει μπροστά για να παλέψουμε για αύξηση εδώ και τώρα των καταβαλόμενων συντάξεων, για να έρθει η κατώτερη σύνταξη στα 650 ευρώ και όχι στο αστείο ποσό που βρίσκεται σήμερα των 384 ευρώ και βεβαίως να αποδοθούν, να εκδοθούν όλες οι συντάξεις που καθυστερούν και να σταματήσει η κυβέρνηση αυτή την κοροϊδία με τα λογισμικά και άλλα τέτοια ε, τερτύπια. Με αυτά τα λόγια θα ήθελα να σας καλωσορίσω ξανά και βεβαίως να σας δώσω το λόγο να σας ακούσω και να τοποθετηθούμε σε συνέχεια.